Καλημέρα, ταξιδέψαμε, ήρθαμε στο Παρίσι και έχω μια έκπληξη για σας. Είμαστε μπροστά από το διαμέρισμα ενός ατόμου, όχι δύο ατόμων, πολύ σημαντικών για μένα και θα σας δείξω απευθείας ποιοι είναι αυτοί. Καλώς ήρθατε στους Garlics, τα σκόρδα που σίγουρα θα λατρέψετε, όπως λέγεται και η σελίδα τους στο Instagram. Ζουν σε ένα πολύ όμορφο διαμερισματάκι, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε και μόνοι σας, με το γραφείο και τον καναπέ που ήταν το κρεβάτι μου, το τραπέζι της τραπεζαρίας που γίνεται τεράστιο να το ανοίξουμε και τον πράσινο μεγάλο καναπέ, τον αγαπημένο μου. Κερασάκι στην τούρτα, το μπαλκονάκι τους, όπου παίρνουμε μόνιμα το πρωινό μας. Και ναι, έτσι είναι πάντα και εκτός γυρισμάτων. Αλλά επειδή με περιμένουνε, σας αφήνω. Και τι ωραία μέρα, θα ράξει όλοι στο πάρκο. Και εμείς εδώ θα μην γυρίσουμε. Φάγαμε τα πάντα, έχουμε τα στομάχια μας γεμάτα. Και τώρα να σας παρουσιάσω τα δύο πρόσωπα της ιστορίας μας, την ξαδέρφη μου και... Και... και τον σύντροφό της, τον Δημήτρη. Ίσως και κάτι παραπάνω από σύντροφος. Ίσως. Δημήτρης. Βιργινία. Βιρ, Εβίν. Βλέπω ότι έχετε φορέσει γυαλιά, καπέλα, αλλά δεν θα πάμε στη θάλασσα. Γιατί θα φτιάξουμε ένα γλυκό αφού είμαστε καλεσμένοι σήμερα το βράδυ και αυτό που θα φτιάξουμε είναι μια πάβλωμα. Τι είναι η πάβλωμα? Μια τάρτα. Όχι. Είναι ένα γλυκό με βάση τη σοκολάτα. Έχω να κάνω με άσχετους μαθητές, οπότε δρόμο. Πάμε. Η παύλοβα είναι ένα γλυκό με μαρέγκα, σαντιγί και φράουλες, πολύ ανοιξιάτικο, με προέλευση από την Αυστραλία. Ήταν μια έμπνευση ενός ζαχαροπλάστη όταν είδε μια χορεύτρια μπαλέτου, την παύλοβα, που ήταν πολύ αέρινη καθώς χόρευε και έτσι σκέφτηκε να φτιάξει ένα γλυκό με μια μαρέγκα πολύ αέρινη για να συμβολήσει το φόρεμά της και δημιούργησε την παύλοβα. Σήμερα θα φτιάξουμε μικρούλες αλλά και μεγάλες παύλοβες για να τις σερβίρουμε σε ένα ανοιξιάτικο δείπνο και να εντυπωσιάσουμε τους καλεσμένους μας. Έτοιμοι! Η συνταγή που σας δίνω είναι για 6 με 8 μερίδες, αλλά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων αύξησα λίγο τα υλικά της μαρέγκας για να μπορέσω να σας δείξω πώς κάνουμε τις μικρούλες, τις ατομικές, αλλά και τη μεγάλη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και άλλα φρούτα πέραν της φράουλας, αλλά η φράουλα είναι φράουλα. Και θα ξεκινήσουμε χωρίζοντας τα αυγά για να πάρουμε την ποσότητα των ασπραδιών που χρειαζόμαστε. Είναι απαραίτητο να ζυγίζουμε τα ασπράδια για να δούμε αν θα χρειαστεί να αυξήσουμε τη ζάχαρη ή όχι. Η ζάχαρη θα πρέπει να είναι πάντα διπλάσια από τα ασπράδια. Ρίχνουμε λοιπόν το πρώτο μισό της ζάχαρης και αρχίζουμε να τα χτυπάμε με το μίξερ σε μέτρια ταχύτητα μέχρι να γίνουν μια σφιχτή, πολύ σφιχτή μαρέγκα. Δεν πρέπει να βιαστούμε και να αυξήσουμε την ταχύτητα του μίξερ, γιατί πολύ απλά θα δώσουμε ψεύτικο όγκο στη μαρέγκα και μετά το ψήσιμο θα ξαναπέσει. Η μαρέγκα αυτή περιέχει πολύ ζάχαρη σε σχέση με άλλες, οπότε αργεί λίγο να φουσκώσει. Αλλά μην απελπίζεστε, βρείτε κάποια άτομα ώστε να μοιραστείτε τη δουλειά μαζί τους και όλα θα πάνε καλά. Όταν λοιπόν η μαρέγκα γίνει σφιχτή και γυαλιστερή και σχηματίζει το ράμφος του πουλιού όταν σηκώνουμε το μίξερ, τότε είναι έτοιμη. Εγώ εδώ σταμάτησα το χτύπημα λίγο νωρίτερα από ό,τι θα έπρεπε για να βγουν οι μαρέγγες πιο μαλακές. Ρίχνουμε τη ζάχαρη που έμεινε σαν βροχή και συνεχίζουμε το ανακάτεμα για λίγα δευτερόλεπτα. Αρκεί να ενσωματωθεί, δεν πρέπει να επιμείνουμε. Βάζουμε τη μαρέγγα σε σακούλα ζαχαροπλαστικής με μία μύτη όπως θέλουμε και κάνουμε τα σχέδια της αρεσκίας μας. Να πω εδώ ότι αν θέλετε να κάνετε τέτοια σχέδια, πρέπει καλύτερα να έχετε μια πολύ σφιχτή μαρέγγα γιατί αλλιώς θα δυσκολευτείτε όπως και εγώ. Αλλά για μια μεγάλη, η υφή είναι τέλεια και μάλιστα είναι και πολύ απλό γιατί ρίχνουμε όλο το μείγμα σε μία λαδόκολα και με ένα κουτάλι που το βρέχουμε που και που απλώνουμε σε σχήμα κυκλικό και κάνουμε ένα βαθούλωμα στη μέση. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 90 με 100 βαθμούς για μια μισή ώρα για τις μικρές και για 2,5 ώρες για τη μεγάλη. Και όσο περιμένουμε ας περπατήσουμε στην πόλη Παρίσι, η πόλη της τέχνης και του ρομαντισμού με τα ποτάμια της και τα μουσεία της όπως το Λούβρο, αλλά μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχουν οι άνθρωποι και καθημερινή
καθημερινότητά τους εκεί, οπότε ας τους ακολουθήσουμε. Όχι, όχι, δεν θα σας δείξω τον πύργο του Άιφελ, αλλά θα σας μοιήσω στην ομορφιά των μικρών αγορών που βρίσκουμε στα στενά, με τόσα γλυκά για τα παιδάκια, αλλά και τόσα ωραία μαγαζιά και μπουτίκ όπως αυτήν εδώ. Καλή επιλογή, Βιρ, με τις μινιατούρες στο μέγεθος των Στρούμφ, γιατί ναι, είμαστε στη χώρα των Στρούμφ, οπότε ας το εκμεταλλευτούμε. Αλλά προσοχή, γιατί ο χρόνος περνάει γρήγορα όταν είμαστε στα μαγαζιά. Οπότε ας αφήσουμε αυτή την αγορά για να περιπλανηθούμε στα στενάκια του Παρισιού με τα μυστικά μπιστρό και τα μπαρ που κρύβονται παντού, και αν το ψάξουμε πολύ κάπου εκεί σε μια πλατεία θα ανακαλύψουμε τη μαγεία της ανθρώπινης φύσης όταν όλοι μαζεύονται πολύ απλά για να γιορτάσουν τη ζωή. Στο Παρίσι συναντάμε ανθρώπους διαφορετικούς από κάθε γωνιά του κόσμου. Αλλά είμαστε στα αλήθεια τόσο διαφορετικοί? Το ζευγάρι με εγκατέλειψε για να πάει για ποδήλατο και έμεινα μόνος. Αλλά δεν πειράζει, το έχω συνηθίσει πια. Για τη σως κόβουμε τις φράουλες, προσθέτουμε τη ζάχαρη άχνη και το μισό του μισού μιας βανίλιας. Το άλλο μισό του μισού θα το χρησιμοποιήσουμε για την κρέμα αργότερα. Πισαλέθουμε πολύ καλά χρησιμοποιώντας ένα ραβδο μπλέντερ ή ένα μπλέντερ ή ακόμα και το μούλτι, το διαβολάκι, ξέρετε εσείς, και δοκιμάζουμε. Αν θέλουμε προσθέτουμε λίγη ζάχαρη, αλλά για μένα είναι τέλεια. Την αφήνουμε στο ψυγείο. Και πάμε στην άγλικη σαντιγή. Χρησιμοποιούμε μια κρέμα γάλακτος πολύ κρύα και καλής ποιότητας και προσθέτουμε το μισό του μισού της βανίλιας. Χτυπάμε με το μίξερ σε μέτρια προς δυνατή ταχύτητα μέχρι η κρέμα να σφίξει και να γίνει σαν μια σταθερή σαντιγή. Δεν το παρακάνουμε με το χτύπημα γιατί θα κόψει. Όταν λοιπόν η κρέμα σφίξει καλά, χωρίς να υπερβάλλουμε όπως είπαμε, την αφήνουμε στο ψυγείο και λίγο πριν τη χρησιμοποιήσουμε, τη χτυπάμε λίγο ξανά με ένα σύρμα για να της δώσουμε την υφή που θέλουμε. Η παύλευα είναι έτοιμη, έβαλα μπόλικη σαντιγή γιατί είμαι λίγο λέμαργος. Δεν θα πρέπει να χτυπήσετε πολύ τη σαντιγή γιατί μετά γίνεται πολύ βαριά. Οπότε έχουμε το ελαφρύ φόρεμα της μπαλαρίνας μαζί με τα κόκκινα φρούτα για να δώσουμε και έξτρα πάθος και τη σαντιγή που πέφτει σαν σύννεφο από πάνω. Και τώρα ήρθε η στιγμή της δοκιμής. Μου φέρετε κουτάλι ή όχι? Τι ερασιτέχνες, Θεέ μου. Πάμε. Πολύ Πανάλι. Πανάλι, πανάλι. Μην ξεχνάτε ότι αν σας αρέσουν τα βιντεάκια μου, μπορείτε να γραφτείτε στο κανάλι μου. Ευχαριστώ και ευχαριστώ. Bye bye. Τέλειο. Πάμε τώρα. Si c'est pas bon, je vais partir. Si c'est bon, tu vas pas partir, on va te jeter par le balcon.